χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ γεννήθηκα εδώ στη Φλόρινα, λέγομαι τον Πότερ Βασίλειος, είμαι χορηγός όλος της Αλεκαθηναίος. Τίποτα σ' άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως και αυτός έδωσε γράμματα στο δασκαλοκάλυβο, έτσι, ο Πάρπας Βασίλης, από τους πολύ αγαπητούς ανθρώπους, όντως έχει συνδράμει το Σαρακατσανέικο και βέβαια να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στη Θεσσαλία είναι και φλωρινίδες, αφέρουν είναι κυρίως φλωρινίδες, γιατί ερχόταν εδώ. Από τα πενάρια χρόνια μέχρι το 50 και άλλο μέχρι το 21, είναι φλωρινίδες λοιπόν. Δημότες Φλόρινας στην ουσία είναι οι περισσότεροι οι οποίοι έρχονται στα 3-4 βουνά της Εθνικής Μακεδονίας και σαν τέτοιους το δεχόμαστε. Λοιπόν, καλούμε τον Κώστα τον Βοπότα, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλλικράτειας. Σεβαστέ πατέρα, κύριε, αγαπητοί κύριοι πρώην υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της ευρύτερης περιοχής της Φλόρινας, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι στην ιδρυτική εκδήλωση του Συλλόγου Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας του Φλάμπουρας. Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως επίσης και τον συνονόματο και εξάδελφό μου Κώστα Βοπότα για την πρόσκληση. Γεννήθηκα και κατοικώ στη Νέα Καλλικράτεια Καλλικής, όπου τη κάνει να είμαι και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Καλλικράτειας. Όμως, οι ρίζες μου και εμένα είναι από αυτήν την όμορφη περιοχή της Φλόρινας. Ποτέ δεν έπαψα να ακούω τους παππούδες να διηγούνται ιστορίες από την ποιμενική ζωή τους στην περιοχή αυτήν, στο πίσω δέρι και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας, όπως επίσης και για τα χυματιά στη Χαλκιδική, όπου και τελικά επέλεξαν για να μείνουν μόνιμοι. Η σκέψη όμως και η καρδιά όλων είναι εδώ σε αυτή την περιοχή και αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι και εγώ εδώ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός ο τόπος θεωρώ ότι είναι και δικός μου τόπος. Εύχομαι υγεία και χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στο έργο τους που δεν είναι άλλο από την διατήρηση και διάδοση της Σαρακατσανικής παράδοσης. Ευχαριστώ. Τα χορευτικά να ετοιμάζονται. Έτσι, να ετοιμάζονται για να μπουν σιγά σιγά ένα-ένα τους χορούς. Όταν λοιπόν έλεγα σε κάποιους συντοπίτες εδώ, φλωρινιώτες, ότι η Φλόρινα είναι κατά έναν τρόπο και παντοδύναμη και τετραπέρατη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, εννοούσα εκτός των άλλων και τους Σαρακατσανέους. Λοιπόν, το λόγο είχε ο Δημήτρης ο Χατζηπλής, δικηγόρος παραλίου Πάγου, για μένη στα Φάρσαλα, και κατάλληλα την περιοχή μας. Χαιρετίζω τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας και τους εκπρόσωπους της Πολιτικής Αρχής, τους Σαρακατσανέους και τους φίλους, όλους όσοι είστε εδώ πέρα μαζί μας. Νιώθω, είναι από τις λίγες φορές που μιλώ και νιώθω συγκίνηση, παρά την άνηση λόγω που έπρεπε να έχω ως δικηγόρος, γιατί ένιωθα τόσα χρόνια ότι υπήρχε ένα κενό, κάπου δεν πατούσε καλά η χορογραφία των συλλόγων στην Ελλάδα. Επιτέλους, δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας, που για μένα κάλυψε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό, γιατί πολύ μεγάλα τσιμικά τα οικογένεια Σαρακατσανέων έβγαιναν στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ μεγάλωσα στα υψώματα εδώ πέρα, θα σας πω δύο κουβέντες παραπάνω από τα δύο λόγια που είπε ο κύριος Πρόεδρος, για να γνωριστούμε, είναι και φταίει άλλωστε αυτά το αντάλλαγμα εδώ πέρα, αυτή η ιδρυτική εκδήλωση.
Μέχρι το 1945 η οικογένεια των Χατζιπλέων, του Τσιλικάτου των Χατζιπλέων, πήγαινε στα βουνά του Γράμμου, πήγαινε στο Γράμμα. Μετά όμως με το συμμορφωτοπόλεμο εκεί πέρα και όλα αυτά δεινά που ακολούθησαν, δεν μπορούσε να πηγαίνει. Και με το πέρας του πολέμου άρχισε να έρχεται στην περιοχή του Βιτσίου και του Πισοδερίου. Και μάλιστα το 1954 το καλοκαίρι τραυματίστηκε από μια καταραμένη νάρκα ο πατέρα του, τον τίναξε νάρκα, τον έκανε κομμάτια και τον έφεραν 12 ώρες με ένα πρόχειρο φορείο από Λούρα. Από το πρωί τον έφτασαν το βράδυ στο νοσοκομείο της Φλόρινας, τον σβαρνούσαν από το Βιτσί και τον έφεραν στο νοσοκομείο της Φλόρινας το 1954. Και έζησε, είναι αυτό ο Λεβεντόγερος που έδινε νωρίτερα εδώ πέρα μαζί με τον Μπαρμπαγιάννη, ντυμένος με τον Μποραζάνη. Και είναι μαζί μας. Εγώ μεγάλωσα στα υψώματα του Πισοδερίου, του Αφιένα, του Βαρνούντα και όλης της περιοχής του Πισοδερίου και Ανταρκτικού, στα βουνά, στην Κόλλινα πάνω και πολλές φορές έβλεπα το Βίτσι απέναντι και τραγουδούσα και τα έχω περπατήσει και με τα άλογα και με τα πόδια. Και μάλιστα μια φορά θυμάμαι μέχρι στην ελληνική μου τα Σάββατα που γινόταν παζάρι στη Φλόρινα τότε και μέσα να ψωνίζω μικρό παιδάκι λιάτερο από τότε, να ψωνίζω συνήθως φαγόσιμα και τέτοια και κρέατα από τα κρεοπολία στη σκεπαστή αγορά που ήταν τότε οι παλιότεροι που τόποι μου το ξέρουν, από τον Πόγκα. Και πηγαίνοντας για πάνω έχασα το λεωφορείο, 2,5 ώρα το μεσημέρι έφυγε τότε θυμάμαι, το έχασα το λεωφορείο και το έκοψα τόσο που έκοψα και εμένα, το έκοψα με τα πόδια από τα άλλα στη ρηματιά εδώ πέρα να φτάσω στο Πιστοδέσκι με τα πόδια. Βέβαια έφτασα, κόντεψε να ανοιχτώσει, περίμενα να φάνε εκεί πέρα. Αλλού έβρισκα σκυλιά, αλλού βάτα. Έφτασα μακελημένο, σήμερα με τα κουτάτα τα παιδιά. Έφτασα μακελημένο στο βράδυ, ανησύχησα πρώτη φορά να στην αστυνομία να με βρουν. Εν πάση περιπτώσει, η αναμνήση μου από αυτή την περιοχή είναι τόσες πολλές που εγώ νιώθω δεμένος και φορτισμένος ψυχολογικά και συναισθηματικά με αυτό το τοπίο από τον Αφιένα που ήταν η πρωτομή του Παπασταύρου του Τσάμι. Θυμούνται οι ντόπιοι που άνοιγε η μπάρα τότε με το στρατό για να περάσουν για κάτω για την κατηφόρα, στον Τότι, στη βρύση του Παύλου Μελάμα, στην Αγία Τριάδα που έχουν ψήσει κοπάδια ολόκληρα, που μπορώ να πω ότι νιώθω, μπορεί να ζω στη Θεσσαλία, επειδή όμως μέχρι το Πανεπιστήμιο ξεχαμεπηρεάζομαι εδώ πέρα, νιώθω ότι είμαι Φλωρινιώτης, ότι είμαι Πισοδερίτης, αγαπάω και λατρεύω αυτό το μέρος. Και νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί στην πρώτη ιδρυτική εκδήλωση, στο πρώτο γλέντι, θα είναι ο επίσημος, όπως έτσι, ο τραγουδιστής. Και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα τιμητικό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο να του ευχηθώ καλή επιτυχία και απόψε να καταφέρει να χιλιάσουν τα γλέντια που θα κάνει, να χιλιάσουν τα ανταμώματα και πάντα να είναι γεροί αυτή και η οικογένειά του μέσα σε αυτό το φιλόξενο περιβάλλον των υπόλοιπων Ελλήνων που μας αγκαλιάζουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σειρά είναι του Παπαγανά του Γιάννη. Γεννήθηκε και αυτό στην περιοχή πάνω και ήταν μέχρι το 2001 βοσκός και είχε πρόβατα έφτανε στην περιοχή από τους λίγους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Σας εύχομαι όλους υγεία και χαρά. Έχω ζήσει σε αυτά τα χρόνια στη Γέρμανη που λέγεται, στον Άγιο Γερμανό και πιστεύω ότι είμαι ο πιο παλιότερος κάτοικος αυτής της περιοχής. Γεννήθηκα το 1939 στην Πέλα Βόδα. Βαφτίστηκα εδώ. Έχω νονό το Θανάση του Λαραγιάννη, κουμπάρο του Γιώργο του Λαραγιάννη, όπως είναι από τη Φλόρινα τον γυναικολόγο, μου βάμε σε θάνος και μου βάθησε και τα παιδιά μου. Έζησα 50 χρόνια κτηνοτρόφος μέχρι το 2001. Για λόγους υγείας, εγώ και η γυναίκα μου έχω κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε. Όταν όμως πεθάνω, η ψυχή μου θα γυρίζει στα βουνά εδώ της Γέρμανης. Με πονάει και προσπαθώ όσο μπορώ να έρθουμε να τη βλέπω αυτή την περιοχή. Είναι η πρώτη μου πατρίδα.
ζω στη Λάρισα, σε ένα χωριό Λουτρό λέγεται, και τώρα τέλος πάντων βγήκα στη σύνταξη, δεν έχω τίποτα να κάνω και το μόνο που μπορώ είναι όσο μπορώ να έχουμε να βλέπω την πρώτη μου πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπήρξε προσωπικός φίλος του Τηλέμαχου Κόκκου,
από τους ανθρώπους που αγαπάνε την περιοχή και τη Μακεδονία μας